Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Development League. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Spacers και Houston Celtics. Οι δύο ομάδες είναι διαφορετικές ως προς την προσέγγιση και ως προς τα roster. Spacers έχουν την πρώτη τους επίθεση, αλλά είναι άστοχος ο Σιώπης. Όπως έλεγα, προλάβουμε για μία ακόμα φορά οι εξελίξεις. Οι δύο ομάδες είναι διαφορετικές, καθώς οι Celtics χτυπάνε εντός εισαγωγικών περισσότερο μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, μέσα στην εκάστοτε αντίπαλη ρακέτα. Είναι μια πιο guard-oriented ομάδα οι Spacers, οι οποίοι θα κάνουν τώρα την δεύτερη της επίθεση, αλλά είναι άστοχος ο Σεργιόπουλος. Ο Αλέξανδρος Σεργιόπουλος, ο οποίος έχει μεγάλο ρόλο στο να κατεβάζει την μπάλα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτοί οι δύο κόσμοι εντός εισαγωγικών θα συναντηθούν και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αν κάποια ομάδα θα καταφέρει να αφομοιωθεί από κάποια άλλη. 0-0 μέχρι στιγμής, αρκετά γρήγορο το παιχνίδι, αρκετά γρήγορο τέμπο. Ο Καλέτσης σε πολύ καλή φόρμα στα τελευταία παιχνίδια, σουτ για 3 από τα 8 μέτρα είναι εύστοχο. Από τη γωνία του Γεωργίου, 0-3. Νόση, σου διατρής είναι άσχος, δεν μπορεί να απαντήσει. Νόση, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις, μπορείτε να τις βρίσκετε στην σελίδα μας στο Facebook, Μπασκετάκη Σαλόνικα League, για μπορείτε να επισκέψετε τη σελίδα. Ωραία πάσα στον Καρκαλέτσι, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ και δύο βολές. Θέλετε να έχει χτυπήσει, θα ελπίσουμε να είναι όλο καλά. Μπορείτε να επισκέφτεστε την σελίδα μας στο Facebook Μπασκετάκη Σαλόνικα League για συνεντεύξεις παικτών πριν τους αγώνες, για συνεντεύξεις των Betson Chris MVP μετά τους αγώνες προφανώς. Μπορείτε να βρίσκετε πλούσιο φωτογραφικό υλικό των αγώνων, γενικώς πολύ backstage υλικό. Είναι έκτοχος στην πρώτη βολή του Θοδωρής Καρκαλέτσης, 0-4. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound. Αυτό θα πάρθει από τους Spacers. Νόση πάει να βγάλει μια πάσα στην κίνηση, δεν θα τη συγκρατήσει. Θα είναι πολύ δυνατή να τη συγκρατήσει ο Παπαστιώπης. Καρκαλέτσι παραλίγο να χάσει από τον Σεργιόπουλο, ένα ακόμα ενδιαφέρον match-up. Ωραία πάσα στον Καρκαλέτσι, backdoor, υπάρχει παράβαση. Μπαλά έχει πατήσει στην baseline. Ή και έξω από αυτήν, Σεργιόπουλος. Η Νόση πάει μέχρι μέσα, θα σταθεί στον αέρα, θα αφήσει βάλει στο καλάθι, δεν θα τα καταφέρει. Υπάρχει επιθετικό rebound, ούτε ο Νόση θα τα καταφέρει. Ζαμάνης. Γεωργίου. Μέσα στη ρακέτα. Ο Ζαμάνης θα αφήσει βάλει στο καλάθι, δεν θα τα καταφέρει. Η Νόση. Σεργιόπουλος. Δεν θα μπάλα είναι άστοχο, υπάρχει επιθετικό rebound. Καραμανίδης για 3 είναι άστοχος. Γεωργίου σου για 3, κάτσε σου το τρίποντο είναι άστοχο, υπάρχει επιθετικό rebound. Συγκρατεί τελικά την μπάλα. Ο Βεργίδης, ο Σεργιόπουλος θα κλέψει, τον ακολουθεί ο Καρκαλέτσης, δεν θα του κάνει το φάουλ, υπάρχουν βήματα, δίστασε μπροστά στον Καρκαλέτσι και υπέβεσε στην παράβαση των βημάτων ο Σεργιόπουλος. 0-4 παραμένει, μετά από 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Το ελάνε. Spacers ψάχνουν ακόμα τους πρώτους πόντους. Γεωργίου. Γεωργίδης πάει μέχρι μέσα από την γωνία, θα πάει μέχρι την εσωτερική, είναι άστοχος. Δώσει για να δούμε, θα βγάλει μια μακρινή πάσα, όχι σε πρώτο χρόνο. Σεργιόπουλος. Τρίπλες από τη γωνία, θα προσπαθήσει να επιτεθεί μέχρι μέσα, έχει πολύ κοσμία γύρω του. Θα βγάλει τη γωνία στα 6 δευτερόλεπτα, ο Τζίγκας. Δώσει στα 3 δευτερόλεπτα, θα χάσει την μπάλα από τον Καρκαλέτσι, ο οποίος να βγει στον εφηβιασμό για να πάρει μια backdoor pass.
και να βγει offside εντός εισαγωγικών για να δανειστούμε τον ποδοσφαιρικό όρο. Γεωργίου κατεβάζει. Καρκαλέτης είναι στη γωνία. Δεν υπάρχει παίκτη στη γωνία. Στην απέναντι γωνία. Θα πάει τώρα ο Γεωργίου. Τα δευτερόλεπτα, καλό passing game, βγάζει ελεύθερο τρίποντο, είναι άστοχος όμως ο Καρκαλέτσης. Στεργιόπουλος παίρνει το rebound και θέλει να τρέξει. Τζίγκας, στη μέσα, το 1-2, την όση στη weak side θα πάρει την μπάλα και συνεπώς το τρίποντο, είναι άστοχος. Θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound ο Παπαστρόμης, θα στοχίσει εκ νέου. Ποιος set επίθεση αυτή των Celtics αυτή τη φορά. Τζαμάνισα, κλαπεί η μπάλα, Στεργιόπουλος διάβασε τη φάση 2-1-2 ενός. Θα δώσει την μπάλα στον Δίνωση. Είναι άστοχος, θα δώσει ξανά για Celtics. Κάπως από διοργανωμένη επίθεση, πάει να πάρει την μπάλα ο Καρκαλέτσης. Από διοργανωμένη και η άμυνα όμως. Στεργιόπουλος, σκαστή πάσα, βρήκε σε πόδι του Γεωργίου και συγκεκριμένα. Στεργιόπουλος βρέθηκε ελεύθερος, το πήρε με ωραία καμπύλη, με airball. 0-4, πολύ χαμηλό σκορ. Έχουμε συμπληρώσει τα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης. Οι Spacers ακόμα ψάχνουν τους πρώτους τους πόντους και έχουν κολλήσει εδώ και αρκετή ώρα στους 4 μετά την έστοχη βολή του Καρκαλέτσι της Celtics. Τζαμάνης, Καρκαλέτσις, jump shoot, έστοχος. Ο κύριος λόγος για τον οποίο χτυπάνε εντός εισαγωγικών μέσα στη ρακέτα οι Celtics. Ο Θοδωρής Καρκαλέτσης. Στεργιόπουλος η νόση. Ζητάει την μπάλα ο Καραμανίδης, δεν θα την πάρει. Σουτιά 3 από τη γωνία. Είναι άστοχο, ούτε τώρα θα έρθουν οι πρώτοι πόντι με αυτό το τρίποντο του Τζίγκα. Καρκαλέτσης. Στα 15 δευτερόλεπτα ζητάει την μπάλα, δεν θα την πάρει, υπάρχει deflection. Δεν θα καταφέρει να πάρει σε πρώτο χρόνο την μπάλα ο Βεργίδης. Η κατοχή είναι ξανά για τους Celtics. Καρκαλέτσης στη γωνία αυτή τη φορά. Jump shoot, βρέθηκε ελεύθερος. Είναι άστοχος. Μπόνας. Στεργιόπουλος. Τρίπλα από τα πόδια. Έχει βρεθεί ελεύθερος, θα πάρει σε δεύτερο χρόνο την μπάλα ο Δίνωση στην κορυφή. Στεργιόπουλος. Πάρει το screen από τον Δίνωση. Ωραία, σκεφτεί πάση στον Καραμανίδη, καλό passing game, βρέθηκε ελεύθερο σουτ και θα έρθει η πρώτη πόντη, διαχειρός Στεργιόπουλου για τους Spacers. Γεωργίου, σκεφτεί πάση στον Καρκαλέτσι, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα, χάνει προς τη στιγμή. Θα ενδεχομένως πήγε να εκμέσει κάποιο foul για βολές, γι' αυτό έκανε αυτό το σουτ, βιάστηκε κιόλας. Από εκεί το συμπεραίνω, jump shoot είναι άστοχο. Το Στεργιόπουλο, τώρα αμυντική ισορροπία 3-1-2-2. Θα πάει μέχρι μέσα, εντυπωσιακό μπλοκ από τον Παπασιώπη. Ο Τζαμάνης, Καρκαλέτσης, σουτ για 3 από τη γωνία, είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Καρμανίδη. Στεργιόπουλος, είναι μια ωραία πάσα, θα συγκρατήσει. Ο συμπαίκτης του, η μπάλα θα χαθεί όμως. Κατάφερε να συγκρατήσει ο Τζίγκας, αλλά χάθηκε την μπάλα. Ο Τζαμάνης. Τι υπάρχει. Υπάρχει. Τύπημα παίκτη στον Καρκαλέτσι, όλα καλά όπως φαίνεται. Δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή. Μπάλα θα πάει μέχρι μέσα, Καραμανίδης θα. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει, τα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Οι Spacers έχουν 7 παίκτες, αν μπορώ να διακρίνω σωστά, έναντι 6 Spacers, οι οποίοι θα βρουν 2 ακόμα πόντους από τον Βεργίδη. Στεργιόπουλος. Θα πάρει το screen από τον Τζίγκα, σταματάει την τρίπλα στην γωνία, καλό passing game, δινώσει στην κορυφή για μία ακόμα φορά. Θα πάρει το τρίποντο, το καλέτης άρχισε να βγει μπροστά του, είναι airball.
Θα καταφέρει να πάρει το τελικό rebound, αλλά δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος. Πάρα πολύ δύσκολο shoot. Είναι άστοχος ο Βοσέμς και τώρα θέλει να τρέξει ο Celtics. Γεωργίου. Πάει μέσα στη ρακέτα ο Κουτζαμάνης, έχει κλειστεί από δύο παίκτες. Η μπάλα είναι εκτός. Καλέτσι, πάει να βγάλει μια ωραία πάσα, πήγε να βγάλει κάτι φανταστικό με μία, πήγε να τελειώσει τη φάση ο Βεργίδης. Καρχαλέτσι θα πάρει το επιθετικό rebound και συνεπώς δύο ακόμα βολές. 1-48 για το τέλος, δύο φάουλ έχουν κάνει οι Spacers, δύο πόντους έχουν. 0 φάουλ προς το Celtics, χτυπάει με ένταση την μπάλα κάτω που είναι τελές φορές ο Καρχαλέτσις. Εύστοχος την πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. Καρκαλέτσι στις βολές μέρος δεύτερο. Σεργιόπουλος έχει βρεθεί αρχιτά ελεύθερος. Δεν θα πάρει το τρίποντο. Είναι παίκτης που κοιτάει την πάσα πρώτα σε πολλές φάσεις όπως και εδώ πέρα. Ζήκας μετά από μια προσπίση θα πάει μέχρι μέσα. Η μπάλα θα χτυπήσει στο δοκάρι εντός εισαγωγικών του ταμπλό. Καρκαλέτσι θα μαζέψει το rebound. 2-9 παραμένει. Μουτζαμάνης με το Σεργιόπουλο απέναντί του. Γεωργίου, πάει ωραία στον Κουτζαμάνη, ωραία προσπάθεια πήρε την μπάλα από τον Κουμπόνα. 2-11. Το σκορ θυμίζει για τον ελληνικό τηλέφωνο. Σεργιόπουλος. Πάρει το σκρίθο, το εκμεταλλευτεί, πάει να βγάλει ένα ωραίο pick and roll. Καραμανίδης έχει κλειστεί. Σεργιόπουλος θα πάρει την μπάλα, στο διατρίσει στα 10 δευτερόλεπτα. Είναι άστοχος. Θα πάρει τελικά το rebound ο Τζίγκας, καθώς δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα ο Βεργίδης. Τζαμπ σούτ του δώσει πάρα πολύ δύσκολο, είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Καραμανίδη, ένα ακόμα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, καλή άμυνα, ξανά επιθετικό rebound. Από τον Τζίγκα, δεν κατάφερε για ένα ακόμα ο Δινώση. Τώρα θα καθαριστεί η επίθεση. Το μικρό καμπανάκι ίσως να έχει χτυπήσει για τους Celtics, καθώς έχασαν πολλά επιθετικά, πολλά αμυντικά μάλλον rebound για αυτούς. Καρκαλέτσις σε ένα running floater με ταμπλό, σε μια κίνηση που του αρέσει πολύ. Τον δικαίωσε για μια ακόμα φορά. 2-13. Καραμανίδης πήγε να δώσει screen, του το αρνήθηκε ο Τεργιόπουλος κάνοντας χαρακτηριστική χειρονομία. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος, όλα για τους Celtics. Υπάρχει εντυπωσιακότατο μπλοκ από τον Καρκαλέτσι. 4 δευτερόλεπτα. Έξτρα πάσα σου για 3, είναι άστοχο. Από τον Μπομπόνα αποφάσισε ο Γεωργίου να του δώσει την μπάλα και να μην εκτελέσει αυτός, ενδεχομένως για να μπερδέψει κάποιους αντιπάλους του, αλλά νομίζω δεν υπήρχε κάποιος εκεί κοντά. Ίσως επειδή ήταν και αρκετά μακριά, εμπιστευόταν περισσότερο τον αντιπαλό του. 2-13 σκορ πρώτης περίοδου, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, η πρώτη κατοχή είναι για τους Spacers και είναι όλα έτοιμα, τα λέει με τον έναν εξαιρετικό Κωνσταντινίδης. Όλα έτοιμα λοιπόν, έναρξης δεύτερης περίοδου, Σεργιόπουλος. Λαζαρίδης έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Γνώση. Κάνει το 1-2. Υπάρχει deflection στην πάσα που ήθελε να βγάλει στον Σεργιόπουλο και τρέχει. Ωραία reverse. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, άστοχος όμως. Κουμπόνας, ο Σεργιόπουλος παραμείνει να κλέψει την μπάλα προηγουμένως. Βγήκε δεύτερος παίκτης πάνω του. Αστόχησε. Ο Κουμπόνας. Σεργιόπουλος έχει πάρει πολλές μπάλες για την επίθεση των Spacers. Καραμανίδης συγκρατεί, ωραία πάσα. Γνώση δεν θα καταφέρει να την μετατρέψει σε assist, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον ίδιο. 9-14 επίθεση. Το γυρίσει με μεγάλη καμπύλη, 4-13. Χειροκροτούμενος από τον πάγκο. Γεωργίου Μπουτζαμάνης. Θα καλέψεις, αποφασιστικά κάνει μια τρίπλα, ένα running floater, ωραία. Πήγε να βγάλει μια απίστευτη πάσα πίσω από την... πίσω από το παίζω από την πλάτη. Σε προηγούμενη αναμέτρηση το είχε ξανακάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Φάση που δεν έβαλα και στα highlights. Σου για 3, με άστοχος ο Γεωργίου. Στεργιόπουλος θέλει να τρέξει τώρα η Space Elf. Δινώση, πάει μέχρι μέσα από φυσικότητα. Με άστοχος, θα βάζει τον εαυτό του. 4-13, παραμένει. Διαφορά στους 9 πόντους. Γεωργίου.
Καλό passing game, Ζαμάνης Νόλου, πάσα. Θα γυρίσει, θα στοχίσει ο Μπομπόνας, αλλά υπάρχει ξανά επιθετικό rebound. Ξανά καλό passing game, Ζαμάνης. Μέσα, καλάθι και φάουλ. Το έμεσο τρίποντο, είναι άστοχος, υπάρχει η rebound, δεινώσει. Στεργιόπουλος. Έχω την εντύπωση ότι σκέφτηκε την πάσα στον Στατινίδη, άστοχος και Φευκαλέα. Στον Κυλιατρής ο Καραμανίδης είναι άστοχος, πως αποσκρίνει, υπάρχει επιθετικό rebound. Καραμανίδης εύστοχος. Ο Λαζαρίδης. Ήταν με επιθετικό rebound. Έλα! Για 3, είναι άστοχος. Υπάρχει η μάχη για τον rebound, θα βγάλει τελικό νικητή του Celtics. Μπομπόνας έδωσε την μπάλα στον Βεργίδη. Ωραία πάσα στον Καρκαλέτσι, είναι άστοχος αυτός. Καραμανίδης πάρει τον rebound, Θεριόπουλος θέλει να τρέξει. Ωραία πάσα πίσω από την πλάτη στον Τινόση, ο οποίος θα τη μετατρέψει σε assist. 8-15. Πολύ ωραία δημιουργία του Magician, όπως αποδείχθηκε σε αυτή τη φάση Θεριόπουλου. Μάλλον θα βγει εκτός. Γεωργίου, Καρκαλέτσης. Συγκιατρής με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχο από τον Τζαμάνι. Υπάρχει επιθετικό rebound και παραλίγο καλάθι μετά από ανάποδο λέει από τον Καρκαλέτσης. Στεργιόπουλος. Σκαστή πάσα στο Λαζαρίδη, ξανά Στεργιόπουλος. Μετά από μια προσποίηση θα βγάλει μια ακόμα πάσα στο Λαζαρίδη αυτή τη φορά. Σε την πλάτη. Καραμανίδης, πολύ aggressive shoot, δεν μπήκε. 8-15 έχουν μειώσει οι Spacers. Έχουν μικρότερο space της διαφοράς, και κακό αστείο. Σταματάει την τρίπλα στην κορυφή ο Γεωργίου. Υπάρχει deflection, θα πάρει την μπάλα ο Καραμανίδης. Στεργιόπουλος, Λαζαρίδης, ξανά Στεργιόπουλος. Θα εστοχίσει αυτή τη φορά από την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά από την οποία στόχισε προηγουμένως, μετά από παρόμοια φάση με... Την προηγούμενη, πάλι με συνεργασία με ψήλο. 10-15 έχουμε το πρώτο time out της αναμέτρησης. 6-41 με το τέλος της δεύτερης περίοδου. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή μετά από το time out, η κατοχή είναι για τους Boston Celtics. Τσινάρης έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Καλό passing game, Καρκαλέτσης. Μετά από μια προσποίηση, υπόγεια πάει σαν φλοπόντικας εντός εισαγωγικών ο Καρκαλέτσης μέσα στη ρακέτα σε αυτή τη φάση. Άστοχος την πρώτη βολή, Καρκαλέτσης στις βολές, μέρος 3. Άστοχος και στη δεύτερη, υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound, το οποίο θα πάρει τελικά ο Καρχαλέτσης μετά από προτροπή εντός εισαγωγικών, μετά από σπρώξιμο όθηση της μπάλας από τον Βεργίδη. Στεργιόπουλος. Ωραία πάσα μία ακόμα. Με παρόμοιο τρόπο από την πολύ ωραία που έβγαλε προηγουμένως, που κατάφερε να μετατρέψει σε assist. Ο Τζίγκας δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα σε αυτή τη φάση. Γεωργίου. Τσεκάρης. Βεργίδης, σου για 3 από την κορυφή, είναι άστοχος, υπάρχει κόρη μπάντο του Κωνσταντινίδη και τώρα Στεργιόπουλος. 10-15, το momentum έχει αλλάξει σιγά σιγά. Οι Celtics έχουν πολύ ώρα να βρουν σκορ, υπάρχει μπάλα εκτός. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα ο Τσίγκας. Λέω συχνά μπάλα, εκεί. Γεωργίου. Λιμπόνας. Καλό passing game στο για 3, είναι άστοχο. Είναι από τον Γεωργίου. Υπάρχει rebound και τώρα θέλουν να τρέξουν οι Spacers με μια πολύ ωραία πάσα στον Τίνωση. Από τον Στεργιόπουλο πήγανε να βγάλουν μια φανταστική alley hoop πάσα Στεργιόπουλος και Τίνωση. Τολμώ να πω τη φάση του αγώνα, μπορεί και της αγωνιστικής αν έβγαινε. Προτρέχοντας λίγο, στο για 3 Καρκαλέτσης από τη γωνία, είναι άστοχος. Υπάρχει rebound από τον Λαζαρίδη.
Και η κατοχή είναι για τους Spacers. Παπαγεωργίου θα περάσει στη θέση του Λαζαρίδη. Γνώση. Να το πάει χαμηλά στη ρακέτα. Παπαστούς θα γυρίσει. Θα συγκρατήσει τελικά την μπάλα. Παίκτη στο Spacer, για 3. Σεργιόπουλος από την κορυφή είναι άστοχος. Έσβησε την μπάλα ο Βεργίδης, αλλά δεν κατάφερε. Μπόνας. Παραλίγο να κλέψει και καταφέρει να κλέψει τελικά ο Στεγιόπουλος. Γενικάνε 2. Θα του αφήσουν το lay-up, δεν πήδηξαν για να του κόψουν την μπάλα. Δεν ήθελαν να δώσουν κάποιο foul στον guard των Spacers. 12-15. 4-21 για το τέλος. Οι Celtics δεν έχουν κάνει ακόμα foul. Σινάρης, ωραία πάσα στον Καρκαλέτη. Θα γυρίσει, θα ευστοχίσει. Είναι και το σημαντικό high-five με τον Μουγκόνα. 12-17. Ενδιαφέρον παιχνίδι μέχρι στιγμής. Παπαστιώτης. Γυρίζει, θα ευστοχίσει ο Τζίγκας. Με την ωραία πάσα από τον Κωνσταντινίδη. Τσινάρης. Πήρε ωραία πάσα στον Γεωργίου, πήγε να βγάλει μια πάσα στον Καρκαλέτσι. Αυτή δεν έστησε ποτέ εκεί. Η δόση θα πάρει την μπάλα από τον Σεργιόπουλο. Θα μετατραπεί σε assist. 14-17. Πάει στη γωνία, υπάρχει παραλίγο κλέψιμο, έχει κλειστεί σε 3 παίκτες και χάνει τελικά την μπάλα ο Βόνας. Υπάρχει η πόδι από τον Τζίγκα. Ανασχετήθηκε κάπως άδοξα αυτός ο δυνάμει ευνηδιασμός των Spacers. Γεωργίου. Μετά την μπάλα. Καλέτσι σου για 3 μετά από καλό passing game. Ναι, άστοχο. Πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το foul και συνεπώς 2 βολές. Ζωμάνης περάσει στη θέση του Βεργίδη. Χαμηλώνει λίγο το σχήμα. Ομάδα των Celtics και Στεργιόπουλος θα περάσει από Spacers στον πάγκο. Στη θέση του θα περάσει ο Καραμανίδης. Για πρώτη φορά ο Στεργιόπουλος θα περάσει εκτός, θα πάρει από τις ανάσες. Για 3 Καρκαλέτσης, πήρε από την επαναφορά, είναι άστοχος Μουνταμάνης. Το επιθετικό rebound, ένα ακόμα. Θα βγάλει την πάσα εκεί που νόμιζε ότι θα ήταν ο Καρκαλέτσης, ο οποίος είχε πάει μέχρι μέσα. Λάθος συνεννόηση μεταξύ των δύο. 16-17, οι Spacers είχαν βρεθεί να χάνουν ακόμα και με 11 πόντους στο 2-13. Έχουν φέρει την διαφορά σε απόσταση αναπνοής. 16-17. Άστοχος του για 3 από την περίμετρο. Σινάρης. Κάντου του φωνάζει ο Καρκαλέτσης, δεν θα το πάρει. 10 δευτερόλεπτα, Κουτζαμάνης άλλαξε αρκετές φορές με τον Σινάρη. Αποδιοργανώθηκε επαρκώς για να δεχθεί καλάθι η άμυνα των Spacers από τον Καρκαλέτσι. Δώση. Τζίγκας, ένα jump shoot είναι άστοχο, υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound από τον Καρμανίδη, δεν κατάφερε. Και υπάρχει time out από τον coach των Spacers. 16-19, 3 ομαδικά foul για Spacers, 0 ακόμα για τον Celtics. Έχουν καταφέρει 4 διορθώνω, ναι. Φαινόταν λίγο περίεργο, 4 θυμόμαι και εγώ. Οι
ομάδα των Houston Celtics έχει καταφέρει να κρατήσει πολύ χαμηλά το tempo από τη δική τους πλευρά χωρίς να έχει κάνει κάποιο foul, χωρίς να έχει σταματήσει πολύ τον χρόνο. Ένα παιχνίδι που κυλάει γενικώς. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια μήτρα μαζί μας. Επιστροφή στην Sonic Arena για την συνέχεια του παιχνιδιού, ενός ενδιαφέροντος παιχνιδιού. Θα πάρει την μπάλα μετά την επαναφορά ο Γεωργίου, που θα πάει στη γωνία, και τώρα ο Τζαμάνης θα αφήσει με ένα δεξί hook αυτήν στο καλάπι. 16-21 γνώση. Τζίγκας θα πάρει το jump shoot το οποίο του δόθηκε, δινώσει στην κορυφή, θα πάρει το screen από τον Μανομανίδη, σου 2-3 είναι άστοχος, θα πάει ένα step back, χαρακτηριστική signature κίνηση του Mike James. 16-21 παραμένει, 1-13 για το τέλος. 2-3 είναι άστοχο, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Καρκαλέτσι. Γυρίσει, θα στοχίσει και αυτός ξανά επιθετικό rebound από τον ίδιο. Τώρα θα μπει η μπάλα στο καλάθι μετά από 2 διαδοχικά σε rebound. Μετά το άστοχο τρίποντο του Τσινάρη. 16-23, τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Δινώσει. Παραμανίδης. Ζητάει την μπάλα, δεν θα την πάρει ο Τζίγκας, είχε απέναντι τον Καρκαλέτσι. Στα 8 δευτερόλεπτα υπάρχει block, ξανά block, back-to-back blocks στον Παγεωργίου, ο οποίος κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα μετά από το πρώτο, αλλά όχι μετά από το δεύτερο. Γεωργίου. Jump shoot είναι άστοχο από τον Τζινάρη, τώρα θέλει να τρέξουμε οι Spacers στην γνώση. 2-2-2, υπάρχει φάουλ από τον Γεωργίου, ο οποίος σήκωσε το χέρι του με το που έκανε, επισκοπού προφανώς. Το πρώτο φάουλ, έχουν 3 ακόμα να δώσουν οι Celtics για τα επόμενα 17 και 4. Τον εναπομείναντα χρόνο. Για την λήξη της δεύτερης περίοδου έχουμε κι άλλα. Φωνάζει ο Φώτης Καλσίδης από τον μπάγκο, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά με το παιχνίδι. 7 δευτερόλεπτα. Τσινάρης. Μπόνας θα περάσει ανάμεσα από δύο, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Είναι έκτοχος. 16-25. Μπάζερ μπίτερ πολύ δύσκολο ανάμεσα από δύο παίκτες. Βάζει με τον εαυτό του ο Σεργιόπουλος στον πάγκο. 16-25. Αυτό είναι το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πάνε στους πάγκους τους μετά την κόρνα της λήξης της δεύτερης περίοδου. Κατάφεραν να στείλουν το παιχνίδι στον ένα πόντο. 16-17 οι Spacers. Έκτοτε έχουν τρέξει και τρέχουν ακόμα ένα σερί. 8-0 οι Celtics. Ένα σερί πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο 8 πόντο για ένα παιχνίδι που βρίσκεται στους 16 και τους 25 πόντους αντίστοιχα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην Sonic Arena για το δεύτερο ημίχρονο, αυτό το γνωστό δραματικό zoom out από, από τον πίνακα του σκορ. Χωστόν Celtics έχουν την κατοχή. Χωστόν Celtics οι οποίοι βρίσκονται στο 7-3. Spacers βρίσκονται στο 3-7. Στον τέταρτο όμιλο. Οι δύο ομάδες συγκατοικούν με τους πρωτοπόρους και αίτητους μπασκετόσαυρους στο 10-0. Η μοναδική ομάδα με τους respect πριν στο 10-0 στην Development League. Στο 3 βρέθηκε ελεύθερος ο Καρκαλέτσης, είναι άστοχος. Ο Καρκαλέτσης με το που μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο πιάνει δουλειά από τη γωνία. Η μπάλα βγήκε εκτός και είναι για τους Spacers. Ο Στεριόπουλος έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Για 2.52 αν θυμάμαι καλά έχει περάσει εκτός αγωνιστικά μιλώντας. Τα τελευταία 2.52 του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Ζωρίδης άλλαξε με τον Καραμανίδη, αστόχησε όμως. Στο σύντομο πήρε για 3. Ήταν αρκετό για να βγει ελεύθερος και να αποδιοργανώσει την άμυνα των Boston Celtics. Ο Τζαμάνης βρήκε κάποιον ανοιχτό διάδρομο μπροστά, τον εκμεταλλεύτηκε, δινώσει. Θα κάνει ένα deflection, δεν θα καταφέρει να κλέψει την μπάλα η οποία προοριζόταν για τον Γεωργίου. Σου 3 είναι άστοχο, υπάρχει λοιπόν τον Ζαρίδη. Σεργιόπουλος. Ζαρίδης, μέχρι μέσα περνάει 2, δινώσει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ ωραία συνεργασία μεταξύ Σεργιόπουλου, Λαζαρίδη και δινώσει. 18-25. Μπόνας. Φυσικά του δώσει πολύ καλά, θα του κάνει το φάουλο. Ψηλός των Spacers. Πρώτο φάουλο για το δεύτερο ημίχρονο.
Ο Καλέτσης, νόλου του πάσα στην γωνία, στην αδρυνή πλευρά, σου για τρεις είναι άστοχο. Από τον Γεωργίου, Σεργιόπουλος. Ναζαρίδης, jump shoot, λίγο πιο πάνω από το ύψος των ελευθερών πολλών, είναι έστοχος. Το Χόστο Celtics σερί. Το Χόστο Celtics σερί, οκ. Okay. Δεν λέγεται πολύ αυτό, η αλήθεια είναι. Το σερί των Χόστο Celtics των 8 πόντων διεκόπη από ένα μικρό σερί 4-0. Οι Spacers 20-27, δώσει ωραία. Πάσα μία ακόμα πήρε από τον Στεριόπουλο, το έχουν βγάλει πολλές φορές αυτό οι δυο τους. Μία φορά πέτυχε, κάποιες άλλες δεν πέτυχε. Ζωμάνης, Καρχαλέτσης, καλό passing game, άτσαλο δεξί hook από τον Βεργίδη. Μπουμπόνας, το πάρει την μπάλα, υπάρχει σφύριγμα, διακοπή. Έχει χτυπήσει ο Καραμανίδης, αν δεν κάνω λάθος. Θα υπάρξει αναγκαστική αλλαγή. Στον νόμο του, αν δεν κάνω λάθος. Για να δούμε αν υπάρξει αλλαγή, κάτι τέτοιο ακούστηκε. 14. Δεν θα υπάρξει τελικά αλλαγή. Γεωργίου. Κουστάρει τον Καραμανίδη ο Μπουμπόνας. Καλό passing game, φοβερή προσπάθεια. Ένα ακόμα δεξί hook. Σεργιόπουλος. Ένα που θα μου αρέσουν πάρα πολύ στον Καρχαλέτσι. Γινώσει Καραμανίδης. Μακρινό δίποτο από τη γωνία, είναι άστοχος ο Τζίγκας. Ζωμάνης. Μπουμπόνας. Ξαναπάρει την μπάλα. Γεωργίου, ο Καρκαλέτσι θα γυρίσει με ταμπλό. Θα αφήσει ξανά την μπάλα στο καλάθι. Σεργιόπουλος. Γνώση. Ζητάει την μπάλα ο Λαζαρίδης, δεν θα την πάρει. Ο Ντινός πάει μόνος του ανάμεσα σε τρεις. Θα πάρει το rebound και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 22-31. Η διαφορά δεν λέει να πάει πάνω από τους 11 πόντους. Είχε βρεθεί στο 2-13. Έκτοτε πήγε στο 16-17 και τώρα είναι στο 22-31. Μετά το 20-31 βρήκανε αντίδραση. Έστω και μερικώς με δύο πόντους οι Spacers. Της Καλασίδης από τον πάγκο λέει καλό για τη φάση που προηγήθηκε στον Καρκαλέτσι, σου για τρεις άστοχος του Γεωργίου, υπάρχει μπάλα εκτός. Καλάθια, βλέπουμε. Πολύ ωραία. 24-31. Μπόνας, Καλέτσης. Έχει δύο απέναντί του. Τζαμάνης. Τζαμψούτ είναι άστοχο. Βγήκε πολύ μπροστά ο Λαζαρίδης. Υπάρχει στήριγμα. Καρχαλέτσης, jump shoot είναι άστοχος. Ο Λαζαρίδης θα σπρώξει την μπάλα στον Καραμανίδη και τώρα ο Σεργιόπουλος κοιτάει τις επιλογές του. Θα δώσει την πάσα στον Τινόση. Μία ακόμα στον Καραμανίδη, δεν θα μετατοπίσει assist. Κύρις. Δεν θα ξαναπάρει την μπάλα από τον Τιμπόνα. Υπάρχει deflection και κλέψιμο και foul από τον Μπεργίδη. Λαζαρίδη, σήκωσε το χέρι του αμέσως, gentleman και αυτός. Στυριόπουλος, δώσει την πάσα στον Καλαμανίδη. Λαζαρίδης jump shoot είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Γεωργίου και αυτός θα κατεβάσει την μπάλα. Πού!
Γεωργίδης. Man to man, αυστηρό μάλιστα, man to man. Η άμυνα των SpaceX του 3 πάρει και αμυντικό rebound για το άσκηπο του Βεργίδη. Υπήρχαν δύο παίκτες μάλλον μέσα στη ρακέτα, οπότε δεν ήταν εντελώς αυστηρό. Υπήρχε ένας παίκτης έξτρα και βοήθεια μέσα στη ρακέτα. Στο 3 είναι άστοχος ο Στεργιόπουλος, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Τινός, ο οποίος σώζει την κατοχή και δίνει στον Καραμανίδη, ο οποίος ο στοχή. Δεν έχει βρει τα συγχαρητήρια από τον πάγκο. Γεωργίου. Καλέτσι. Στο 3 κάτσε σούτ ένα ακόμα. Ο Τινός άρχισε να πάει πάνω του. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Τζαμάνι, θα γυρίσει, θα στοχίσει και αυτός. Δίκα στα κατεύθυνα βάση το rebound, το καθαρίσει την κατοχή. Την όση τώρα 2-1-1, δεν θα βγάλει την πάση στο Στεργιόπουλο, θα αφήσει την πάση στο καλάθι. Θα γίνει ο τελικός αποδέκτης ενός ακόμα εθνιδιασμού. 26-31 και time out που έχουν καλέσει οι Houston Celtics αυτή τη φορά, οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά να πέφτει στους 5 πόντους, πολλά σερί. Προηγουμένως με τη λήξη του δεύτερου μισού, του πρώτου μισού, του δεύτερου δεκαλέπτου, το συγγνώμη, είχαν τρέξει ένα σερί 8-0 οι Celtics από το 16-17 στο 16-25. Τώρα από το 20-31 η διαφορά έχει πάει στο 26-31 στους 5 πόντους. Οι Spacers τρέχουν ένα δικό τους σερί 6-0 τώρα, επιστρέφουν σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν για την συνέχεια των εναπομείνων 4-4 και 14 λεπτών και δευτερολέπτων. Στην άρχη θα πάρει την μπάλα. Γεωργίου είναι αυτός που θα κατεβάσει αυτή την επίθεση για τους Celtics. Καλέτσις, πρέπει να βγάλει μια πάσα, θα τη βγάλει σε δεύτερο χρόνο. Καλάθι από τον Μπουμπόνα. Μία ακόμα πάσα τέτοια που έχει βγάλει ο Καλέτσις. Τη βγάλει και σε προηγούμενο αγώνα, πρώτη φορά που τη βγάζει σε αυτόν τον αγώνα. Είχε πάει να τη βγάλει προηγουμένως, δεν το έκανε. Μετά από μία προσπίση το έκανε τώρα. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Στεργιόπουλος. Όλο που έχει πληρωθεί στον Τσινάρη. Έστοχο στη δεύτερη. Ενδεχόμενο στα συγχαρητήρια και την εμψύχωση από τον Τινόση στην πρώτη που έχασε. Δεν έβαλε. Γεωργίου. Γεωργίου θα ξαναπάρει. Θέλει να βγάλει μια laser πάσα μέσα στον Καρκαλέτσι. Υπάρχει deflection, όλη η μπάλα που πάει στον Μπόνα. Ωραία πάσα. Και assist στο Βεργίδη. Από τον Τσινάρη, πολύ ωραία πάσα πήρε ο Τσινάρης. Πολύ ωραία πάσα έβγαλε στον Βεργίδη. Jump shoot είναι άστοχο με τα μπλο από τον Λαζαρίδη. Γεωργίου. Καρκαλέτσι στην γωνία με τη μία η πάσα και μετά από πάρουμε σαν να πηδήσει στα πίσω καλάθι από τον Βεργίδη. 27-37, 3 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Στεργιόπουλος παίρνει το σκρίνι από τον Καραμανίδη, υπάρχει φάουλ. Επιθετικό φάουλ από τον Στεργιόπουλο. Και υπάρχει ένα ακόμα time out από τους Spacers αυτή τη φορά, οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά να πηγαίνει στους 10 πόντους. Πολλά σκαμπανεβάσματα στο ρυθμό και στο σκοράρισμα και στις διαφορές. 2-48 για το τέλος, 2-2 τα μονικά. 27-37 η διαφορά στους 10 πόντους. Σε περίπτωση που δεν ξέρατε μαθηματικά πρώτη δημοτικού, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για τα τελευταία 2-48 της τρίτης περίοδου. Τελευταία. Καρκαλέτσις θα πάρει την μπάλα. Το τελευταίο ακούστηκε λίγο μελαγχολικό. Έτσι που βγήκε από μένα. Μάλλον γερνάω. Και γίνομαι πιο ευσυγκίνητος. Καρκαλέτσις θα πάει για μία ακόμα φορά στη γραμμή των ελευθερών βολών. Άστοχο στην πρώτη. Έστοχο στη δεύτερη, διαφορά ξανά στους 11 πόντους. Τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, στους 11 πόντους. Μετά το 2-13, το 20-31, τώρα στο 27-38. Δηλώσει.
πάρει το screen, θα πάει αντίθετα από αυτό που έδωσε ο Καραμανίδης. Ο οποίος πάρει τώρα την μπάλα μετά τον Λαζαρίδη, ανάμεσα σε τρεις παίκτες θα στοχίσει, με τον καπνό. Το σούτ του. Ψάχνει και βρίσκει τη μακρινή πάσα στον Καρκαλέτσι, ο οποίος συγκρατεί. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Μάρει το αμυντικό rebound. Ωραία η πάσα που έδωσε ο Γεωργίου στον Καρκαλέτσι. Δύο τέο. Πάει μέχρι μέσα, στέκεται στον αέρα και αστοχεί ο Στεριόπουλος. Υπάρχει επιθετικό rebound, σκαστή πάσα, όχι καλή εκεί που ήταν ο Ραμανίδης. Από τον Βεργίδη. Γεωργίου. Ξαναπάρει την μπάλα μετά από τριγωνάκι με τον Βεργίδη και τον Δουβόνα. Σου για τρεις είναι άστοχος. Υπάρχει παραλίγο κλέψιμο από τον Τζινάριο. Ο Στεριόπουλος συγκρατεί και κατεβάζει από την αριστερή πτέρυγα την φορά. Ο Μανίδης βρέθηκε επιδεικτικά ελεύθερος και πήρε ένα τρίποντο την όσια στόχησε. Υπάρχει η μάχη για το rebound από τον Καραμανίδη, δεν θα το καταφέρει. Γεωργίου θα κατεβάσει και κάνει στη χειρονομία για κάποιο play στον Καρκαλέτσι. Θα του δώσει τώρα την μπάλα στη γωνία αυτός. 13 δευτερόλεπτα, ένα δεξί hook είναι άστοχο, δεν θα τον δικαιώσει. Τσινάρης, jump shoot είναι άστοχος. Γι' αυτός ξανά επιθετικό rebound. Ξανά άστοχος ο Μπουμπόνος αυτή τη φορά. Την όση 2-1-2-2. Πολύ γρήγορα και παίρνει την μπάλα ο Στεριόπουλος. Εδώ πέρα άλλαξαν οι ρόλοι. Συνήθως ο Στεριόπουλος βγάζει πάσες και την όση της τελειώνει. Άλλο το επιτυχώς, άλλο το επιτυχώς. 29-38, η διαφορά κάτω από τους 10 πόντους. Σου για 3 είναι άστοχο από τον Καρκαλέτσι, ο οποίος είπε έξω πριν η μπάλα φτάσει στο Στεφάνι. Γεωργίου. Γεωργίου ξανά, σου για 3. Ναι, στόχος αυτή τη φορά, ο Δινός δεν πήγε πάνω του. 33 δευτερόλεπτα για το τέλος. Λαζαρίδης, Γεωργιόπουλος. Παίρνει το screen, υπάρχει αλλαγή πάνω του. Jump shoot είναι άστοχο για να κερδίσει όλη τη ρακέτα ο Στεριόπουλος στο Celtics. 16 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου, όλα για τους Χόστο Celtics. Γεωργίου, μέχρι μέσα, κάνει πάρα πολύ δύσκολο, δεν πήρε ούτε κάποιο φάουλ. Ο Σνάρης και υπάρχει φάουλ τώρα από τον Γεωργίου στον Δινώση. Παρόλο που ήταν χαμηλά, είχαν να δώσουν ήχο στον Τσέλινγκ και για το τέλος της τρίτης περίοδου. Όχι η πρώτη περίοδος που είχαν φάει να δώσουν. Δηλώσει. Μοζαρίδης, ούτια 3 από πάρα πολύ μακριά, είναι άστοχος. Δύο παίκτες δίπλα του, αντιπάλους. Τέλος 30 αγωνιστικών λεπτών, το σκόρ είναι στο 29-41. Κόστον Celtics, οι οποίοι έχουν τη διαφορά στους 12 πόντους, κατάφεραν πολλές φορές να τη φτάσουν σε παρόμοια ύψη. Οι Spacers από την πλευρά τους κατάφεραν να τη ρίξουν πολλές φορές. Για να δούμε αν θα καταφέρουν να το κάνουν και τώρα, στην τέταρτη και τελευταία ενιαία περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη ζώνη Καρίνα μετά από ούτε ένα λεπτό έχω την εντύπωση για την έναρξη της τέταρτης περίοδου, ούτε ένα λεπτό από τότε που τελείωσε η μετάδοση. Περίπου ένα λεπτό είχαν οι δύο ομάδες στους πάγκους τους. Εξάντλησαν τον χρόνο που είχαν, έχω την εντύπωση. Στεριόπουλος θα επαναφέρει διαφορά στους μείον 12 για τους Spacers. Για να δούμε αν μπορούν να επαναφέρουν. Δηλώση. Πάει μέχρι μέσα, jump shoot, είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound. Δεν θα το καταφέρει. Δεν θα την είδεις. Γεωργίου. Καρκαλέτσι θα συγκρατήσει την μπάλα. Με το που την έχασε, κοίταξε πόσο κοντά ήταν ο Στεριόπουλος. Για να έχω προκλέψιμο. Υπάρχει σφύριγμα. Η μπάλα έχει περάσει εκτός. 8 δευτερόλεπτα για τους Boston Celtics. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε για το παιχνίδι. Ο Καρκαλέτσι έχει περάσει εκτός, έχει χτυπήσει, ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Προς τη μήνυ δεν θα συνεχίσει. Μπάλα θα πάει πάνω από το καμπλό στα παιχνιδιού.
να παίξουν γρήγορα οι Spacers. Σιωπηλός, καλή πάσα στον Τινόση, καλάθι και φάουλ. Ενδεχόμενη τα συγχαρητήρια από τον coach για τη φάση. 31-41. Εύστοχο μετά από μια μικρή περιπέτεια με την Όση, εύστοχο με ευτυχή βολή. Έμεισε τρίποντο, ολοκληρώθηκε. Και η μπάλα θέλει την περιπέτειά της με τις φορές. Μπόνας. Τζαμάνης, ξανά από μόνος μετά από low-low-low φάσα. Είμαστε μέσα, είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Τζαμάνη. Τσινάρης, στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Έχει κλειστεί από τον Θεριόπλο και θα πάρει το φάουλ από αυτόν. Παραφορά Βεργίδης. Τσινάρης θα πάρει και θα πει να ξαναδώσει μέσα στη ρακέτα. Θα συγκρατήσει ο Βεργίδης και όχι μόνο θα συγκρατήσει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 32-43. Τελειόπουλος. Σουτιατρής βρέθηκε ελεύθερος. Είναι άστοχος. Οπα, υπάρχει. Έτσι κάτω όλα καλά. Λοιπόν, να σηκώνεται. Δεν υπάρχει ούτε καν διαφορά στο παιχνίδι. Βεργίου. Στην weak side θα συγκρατήσει την μπάλα έχοντας τον Τινόση απέναντι του ο Μπουμπόνας. Θα βγει εκτός την μπάλα, είναι ξανά για τους Celtics με 6 δευτερόλεπτα. Ο Βεργίδης θα γυρίσει, πολύ physical το παιχνίδι πάνω του, θα συνεχίσει στα δυο να συγκρατήσει. Φτώντας τον Τινόση για να δούμε αν θα του δώσει την μπάλα, δεν θα καταφέρει. Πήγε μόνος του τελικά, κέρδισε το foul. Που χρειάζεται στο Γεωργίου και είναι το τέταρτο δικό του. Το 7-4 έχει. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Στεριόπουλος. Στην δεύτερη διαφορά ξανά στους 10. Υπάρχει τώρα μια αλλαγή, δεν υπάρχει κάποια αυξομοίωση αξιοσημείωτη στο σχήμα. Όσον αφορά το ύψος, Λαζαρίδης περνάει εκτός, Τσίγκας περνάει εντός και σε ζώνη τώρα οι Spacers. Jump shoot είναι άστοχο τον Βεργίδη. Νόση θα δώσει το Σεργιόπουλο, δεν θα πάρει το φάουλ. Αυτός σήκωσε το χέρι του, ήθελε να του κάνει το φάουλ ο Βεργίδης, δεν το κατάφερε. Ούτε ο Σεργιόπουλος κατάφερε να βάλει το καλάθι. Κινείται προς την γραμματεία. Ναι, πράγματι πρέπει να γίνει αλλαγή. Πάει μέχρι μέσα ο Γκουτζαμάρης, δύσκολη προσπάθεια με αριστερό χουκ, είναι άστοχος. Σεργιόπουλος κοιτάει τον Καραμανίδη, θα του δώσει τη σκαστή πάλα, πάσα. Θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει όμως. Ενδεχόμενος πίεση από τον Γκουτζαμάνη. 7-20 για το τέλος της τέταρτης περίοδου. Ωραία πάσα από τον Βεργίδη στον Κουμπόνα, υπάρχει deflection, ξανά Βεργίδης στα 8 δευτερόλεπτα. Σουτιά 3 μετά από προστροφή από τον Καρμαλέξη, είναι άστοχος ο Γεωργίου, Στεριόπουλος. Ο μέτρο του είδους σε τέτοιες φάσεις, πολύ ωραία πάσα στον Τινόση από τον Σερνίδη, δεν θα έρθει το καλάθι για τους Spacers. Κουμπόνας. Γεωργίου, Τσινάρης, jump shoot είναι άστοχο. Πάλι μετά από πρώτο από τον Καρκαλέτσι από τον πάγκο. Τινόση θα πάρει την μπάλα, θα πάρει τα βήματα, θα στοχίσει. Παίρνοντας την μπάλα από τον Στεριόπουλο. Σταμάτησε ο Γεωργίου, δεν ήθελε να τη δείξει μαζί του να του κάνει ενδεχομένως κάποιο φάουλ. Θέλει να αποκλείσει αυτή την πιθανότητα. Δεν ήθελε να του δώσει φάουλ. Γεωργίου, Τζαμάνης, στα 5 δευτερόλεπτα. Συγκρατεί την μπάλα, η οποία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή πάσα η οποία πήρε ο Κουμπόνας. Ο Χίδης υπάρχει φάουλ. Φάουλ του Τζίγκα στα 0,5.
Καρκαλέτζης θα περάσει στην θέση του Τσινάρη. Πολύ κακά είναι τα ποσοστά των πόντων των δύο ομάδων. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Βεργίνης. Οι Spacers έχουν 0 στα 17, οι Celtics έχουν 2 στα 24. Άστοχος στη δεύτερη ο Βεργίνης, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound του Γεωργίου. Καρκαλέτσης Γεωργίου. Μπουμπόνας. Δύο παίκτες πάνω του Μουτζαμάνη στα 3 δευτερόλεπτα. Θα δώσει την μπάλα στον Καρκαλέτσι. Δεν είχαν αντιληφθεί οι παίκτες των Celtics ότι τελείωνε ο χρόνος. Είναι εναντίον ενός. Θα πάρει την μπάλα και θα τη μετατρέψει σε δύο πόντους ο Τζίγκας. Από τον Τσαρνίδη. Τζίγκας ο οποίος παίζει overplay άμυνα. 35-44. Φορά κάτω από το ψυχολογικό όριο, όπως λένε πολύ μπασκετικοί. Των 10 πόντων. Γεωργίδης. Γεωργίου, σκαστή πάσα στον Κουτζαμάνη, αυτός ένα jump shoot θα δικαιωθεί. 35-46. 2-2 τα ομαδικά φόλια για την τέταρτη περίοδο. 5-26 το τέλος αυτής. Θα γυρίσει ωραία reverse από τον Σεντιόφυλλο, θα δώσει τον Τζίγκα, ο οποίος έβαλε προηγουμένως 2 πόντους. Δεν θα τα καταφέρει τώρα. Η μπάλα θα βγει εκτός και είναι ξανά για τους Spacers. Καραμανίδης θα καταφέρει. Για δύο μακρινά ο Κωνσταντίνης είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Τζίγκα και καλάθι. 4 σε ειδική του πόντι, του θέλουν τη διαφορά ξανά στους 9 από τους 11. Γεωργίου. Υπάρχει πίεση από τον Σεργιόπουλο και από τον Τινόση. Έχει διπλώσει άμυνα. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Αυτή είναι η συμφωνία. Ο Μπουμπόνας. Jump shoot είναι άστοχο από τον Βεργίδη. Υπάρχει σφιχτό μπάσκετ τώρα. Υπάρχουν δύο παίκτες κάτω. Ο Σεργιόπουλος κάνει μια ωραία σταυρωτή. Περνάει τον Βεργίδη. 2-1-2-1-1-3 μάλλον. 1-2-1-1. Ο Καρμανίδης είναι λίγο πιο πίσω. Ο Τινόση δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Καρκαλέτσης. Φτώντας το ταμπλό. Το scoreboard. Μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ με ταμπλό πάλι. Μια φάση που του αρέσει πολύ του τον Καρκαλέτσι. 37-46. Θα αρκεστεί σε δύο βολές ο ψηλός των Boston Celtics μετά από το time out. Το έχουν καλέσει οι Spacers. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Θα αρκεστεί σε μία βολή, διορθώνω. Goal foul ήταν. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή. Ναι, επιστροφή. Νομίζω τη λέξη λέει πολλά. Καρκαλέτσι θα εκτελέσει μία βολή. Αν ευστοχίσει η διαφορά που πάει στους 12, 3-2 το μαδικά φάουλ. Spacers και Celtics αντίστοιχα. Είναι άστοχος στη βολή ο Περκαλέτσης. Στοντίζει το rebound και τώρα ο Σεργιόπουλος. Θα γυρίσει, θα στοχίσει ο Κωνσταντίδης. Έχουν περάσει πάρα πολλές μπάλες από τον Σεργιόπουλο και στους Spacers. Μπόνας. Μπόνας, Βεργίδης, στο low post θα γυρίσει, από την άλλη θα ευστοχίσει κερδίζοντας τον Καραμανίδη. 37-50, 4 λεπτά για το τέλος. Για να δούμε αν μπορούν να βρουν κάτι οι Spacers. Υπάρχει παίκτης κάτω ο Καραμανίδης. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Όλα καλά, αν μπορώ να διακρίνω ορθά. Δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή, οπότε λογική λέει ότι όλα είναι όλα καλά. Χαιρόμαστε πραγματικά γι' αυτό. Γιόπουλος θα πάρει ένα σκρίνο από τον Καρμανίδη. Λαζαρίδης. Έχουν εντύπωση ότι ψάχνουν τρίποδο οι Spacers. Θα το βρουν τώρα με τον Γιόπουλο. Θα στοχίσει ο Μιχαλός. Από το πώς κοιτούσε το καλάθι και πώς ευθυγραμμίστηκε πρωτού πάρει. Πρωτού δώσει την πάσα ο Γιόπουλος στον Λαζαρίδη. Από εκεί ήδη εκτιμώ ότι. Έψαχναν τρίποντο, υπάρχει κλέψιμο, αλλά κατοχή ξανά για τους Celtics. Είναι δυνατόν, τι πήγε να βάλει ο Καρκαλέτσης. Θα αρχιστεί σε δύο βολές. Τρεις στις πέντε βολές για Spacers, τέσσερις στις 14 για Boston Celtics. 17 στα 51 τρίποντα, δίποντο διορθώνω για Spacers, 20 στα 50 για Boston. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Καρκαλέτσης.
τα μπλό θα ευστοχίσει. 12 και 13 assist για 5 και 9 λάθη αντίστοιχα επίσης. 37-51. Διαφορά στους 14 για πρώτη φορά. Στο 3 είναι άστοχο από τη γωνία, από τον Τζίγκα. Καλέτσις από δεξιά πτέρυγα. Μπόνας, καλό passing game για να βγάλει μία ακόμα πάσα μέσα στη ρακέτα στον Τζαμάνι. Στεριόπουλος δεν θα βγάλει την πάσα, μπέρδεψε τον Καρκαλέτσι, ο οποίος έχω εντύπωση ότι νόμιζε ότι θα μπορούσε να βγάλει την πάσα στον Τζίγκα. Μπορούσε, αλλά δεν το έκανε ο Στεριόπουλος. Η γωνία που μπόνας θα βγάλει μπάσα στον Καρκαλέτσι, ρυψοκίνδυνη. Πιέζει πολύ καλά ο Κωνσταντινίδης, δεν θα καταφέρει να κλέψει την μπάλα. Παραλίγο να κλαπεί, η μπάλα θα κλαπεί με τη βοήθεια που ήρθε από τον Λαζαρίδη. Για να δούμε, Στεριόπουλος. Περνάει τρεις παίκτες, στέκεται στον αέρα, βάζει το καλάθι. Ένα μικρό χορευτικό στον αέρα. 41-51, τρέχουν πάλι ένα μικρό σερί 4-0. Οι Spacers, ο Τζαμάνης. Έχει deflection από τον Λαζαρίδη, θα ολοκληρωθεί το κλέψιμο, αλλά δεν θα βγει έξω. Στερνίδης εδώ στο Στεριόπουλο. 2 και 7 για το τέλος, πάει ξανά με τον ίδιο τρόπο μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει ο Στεριόπουλος αυτή τη φορά. 2 λεπτά για το τέλος, crunch time και επισήμως. Μεγάλες επιθέσεις φώναξε κάποιος από τον πάγκο των Celtics. Και έχει δίκιο, δεν έχουν κάποιο λόγο να βιάζονται. Στο 3 είναι άστοχος και δεν υπήρχε κάποιος για επιθετικό rebound. Σόχισε από την κορυφή ο Βεργίδης. Στεριόπουλος. Στεντνίδης, ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα. Ξεφορτώθηκε αντιπάλους. Ο Καραμανίδης, έχουν χάσει πάρα πολλά παρόμοια δίποτα οι Spacers απόψε. Αν τα είχαν πάλι ενδεχομένως να μιλήσουμε για ένα διαφορετικό παιχνίδι. Σεργίου, στο 3 είναι άστοχος ο Μπονάς. 1-24 για το τέλος. Σεργιόπουλος. Στο 3 μετά από προτροπή από τον πάγκο είναι εύστοχος. 44-51. Υπάρχει time out που έχουν καλέσει οι Celtics αυτή τη φορά. 1-14 για το τέλος. 44-51. Για να δούμε. Απαιτείται μια δραστική, δραματική αλλαγή στο ρυθμό που έχει το παιχνίδι έως τώρα, σε αυτά τα 38 και 36. Δεν πήρε αρκετή ώρα για να το βρω. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για τα τελευταία 1-14 που απομένουν για το τέλος της τέταρτης περίοδου. Η κατοχή είναι από κάτω για τους Celtics. Θα επαναφέρει ο Γεωργίου όπως φαίνεται. Φαίνεται γιατί είναι ο Γεωργίου στην θέση της επαναφοράς. Δεν απαιτεί πολύ θεά ουσία για να το καταλάβει κανείς αυτό. Μπουμόνας, zone press από την άμυνα των Spacers. Καταφέρουν να το διασπάσουν οι Celtics, του Τζαμάνης. Καλασίρης φωνάζει από τον πάγκο για μεγάλη επίθεση. Βρέθηκε ελεύθερος αλλά δεν πήρε την προσπάθεια ο Βεργίδης. Δύο πόντι ενδεχομένως να μην αξίζουν τόσο όσο χρόνος να περάσει αγωνιστικός για τους Celtics. Πόντι και χρόνος, κάτι που μπορεί να μεταφραστεί και στη ζωή με λεφτά και χρόνο. Μια φιλοσοφική αναζήτηση. Έστοχος με βολή, με ταμπλό. Με βολή, wow, φωστήραση. Έστοχος με ταμπλό και στη δεύτερη ο Καρκαλέτσης. Η διαφορά στους 11 πόντους, ο Στεριόπουλος. Ψάχνουν τρίποντο λογικά, γινώσει μετά από προτροπή από τον πάγκο δεν το πήρε. Ο Στεριόπουλος κοίταξε προηγουμένως πριν δώσει την πάσα το καλάθι όταν βρισκόταν σε θέση για τρίποντο, δεν θα μπει το τρίποντο. Μπάλα είναι εκτός. Είναι ξανά για τους Spacers. 14 δευτερόλεπτα, 45 για το τέλος. Για 3 είναι άστοχο από τον Τζίγκα. Δεν υπάρχει κάποιο επιθετικό rebound. Τζαμάνης παραλίγο να κλέψει την όση. Υπάρχει φάουλ. Όχι, λάθος, υπάρχουν βήματα πριν γίνει το φάουλ από τον Στεριόπουλο. Είχε την πρόθεση να κάνει φάουλ, αλλά του έγινε ένα δωράκι. Αναμπαντεχώ. Στο 3
Δεν έχει κάποιο screen ο Στεριόπουλος, υπάρχει λοιπόν τον Καργαλέτσι, ο οποίος ψάχνει την μπάσα, θα την δώσει στον Τζομάνι, ο οποίος θα πάρει το φάουλ στο κέντρο, στην δεξιά πτέρυγα του κέντρου. Από τον Ζίγκα, ο οποίος σηκώνει το χέρι, προφανώς ο Μπισκοπή το φάουλ. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Celtics. Ο Τζομάνι στις βολές. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. Στεριόπουλος. Έχουμε και ένα φάουλ που αναζητεί ο Αλεξάνδρης από τον πάγκο. Σου για τρεις με μεγάλη καμπύλη είναι airball από τον Ζίγκα. Τη μία την παραφορά ο Γιουργίου στον Καρκαλέτσι. Όπως φαίνεται με η μπάλα μένει κάτω. Τελικό σκορ 44-54 σε ένα παιχνίδι με χαμηλό σκορ, οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται. Σε ένα παιχνίδι που κατάφεραν να επικρατήσουν οι Houston Celtics με παιχνίδι που δραστηριοποιήθηκε μέσα στη ρακέτα. Οι δύο ομάδες ήταν πολύ άστοχες από τη γραμμή των 6-75. 1 στα 24 έναντι 2 στα 26. Οι Spacers κατάφεραν πολλές φορές να επαναφέρουν από φαινομενικά μεγάλα για τις αναλογίες του παιχνιδιού. Μεγάλες διαφορές που είχαν οι αντιπαλοί τους. Στο τέλος οι δυνάμεις τους πρόδωσαν, έχασαν πολλά εύκολα φαινομενικά καλάθια. Κάπως έτσι διαμορφώθηκε το 44-54. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται η συγκεκριμένη μετάδοση. Νομίζω είπαμε ό,τι είχαμε να πούμε τόσο εμείς όσο και οι ομάδες. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό, από την διοργανώτρια αρχή, από τον μπασκετάκι, από την Λίγκα, από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από τον staff, από τον speaker, από τους. Είναι πάντα εκεί μέσα. Από την γραμματεία. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε. Μπορεί να σου πει αν είναι γνωστό.